join with us in this country in a celebration of the values which unite all Cypriots in pursuit of a common vision for a united, peaceful and democratic country in which all of its citizens will be able to live, work and prosper together in freedom and peace, in a single federal state governed in accordance with international law and the principles on which the European Union is based. That is the Cyprus that each Cypriot deserves. That is the Cyprus that we know you're fighting for, Mr. President. We stand by your side in this vital struggle. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτησες, είναι τώρα με μεγάλη χαρά που έχω το προνόμιο να καλέσω στο βήμα τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον αγαπητό Δημήτρη επαναβεβαιώσαμε
την βούλησή μας για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Διαπραγματεύσεις αποφασίστηκε ήδη να αρχίσουν στις 26 Μαΐου. Σύντομα, πολύ σύντομα. Τονίσαμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να συνεχιστούν πάνω στην ίδια βάση που οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων συμφώνησαν στα κοινά ανακοινοθέντα της 23ης Μαΐου και της 1ης Ιουλίου 2008. Δηλαδή πάνω στη βάση της δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για έναν κράτος με μια μόνη και αδιέρετη κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα. Τονίσαμε επίσης ότι η διαδικασία που ακολουθείται πρέπει να παραμείνει ως έχει. Η διαδικασία αυτή, όπως τα Ηνωμένα Έθνη την έχουν καθορίσει με ψηφίσματα τους από το 1974, προβλέπει ότι οι δύο κοινότητες μέσα από διάλογο καλούνται να συμφωνήσουν στα θέματα των εσωτερικών τυχών περιεχομένων. Αυτός ο διάλογος πάντοτε πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΙΕ και υπό την αιγίδα του Γενικού του Γραμματέα. Εννοείται ότι με τη συνέχιση της ίδιας διαδικασίας αποκλείονται τα τεχνητά χρονοδιαγράμματα και οι επιδιαιτησίες. Η διαπραγμάτευση συνεχίζει να στηρίζεται στην αρχή ότι τίποτε δεν θεωρείται συμφωνημένο αν δεν συμφωνηθούν όλα, που είναι μια πάγια θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς και την απεδέχθηκε του κυπριακή πλευρά. Ο στόχος των διαπραγματεύσεων είναι να υπάρξει κατάρξη και αμοιβαία συμφωνημένη λύση η οποία θα τεθεί ενώπιον των ελληνοκυπρίων και των τουρκοκυπρίων των δύο κοινοτήτων σε ξεχωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα προσέγγισης όταν συμφωνηθεί και εφόσον συμφωνηθεί. Το τρίτο σημείο της αναφοράς μας προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να συνεχιστούν από το σημείο που διακόπηκαν. Το παραχθέν έργο στους 18 μήνες των απευθείας διαπραγματεύσεων με τον κύριο Ταλάτ δεν πρέπει να χαθεί. Δεν πρέπει ασφαλώς αυτό να χαθεί και ούτε ακόμα η προεργασία που έχει γίνει στους 4 μήνες της προπαρασκευαστικής περίοδου στο επίπεδο των ομάδων εργασίας και των τεχνικών επιτροπών. Θα πρέπει να πω ότι τα Ηνωμένα Έθνη δημόσια ανταποκρίθηκαν θετικά και αποδέχτηκαν αυτές τις θέσεις που έχουν υιοθετηθεί και από ψηφίσμα του Υπουργείου Ασφαλείας προηγούμενα. Αναμένουμε από τον κύριο Αρούλου να ενεργήσει μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Ήδη ο κύριος Αρούλου έχει ανταποκριθεί θετικά στη θέση για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι ο νέος ηγέτης του κοινοβουλευτικής κοινότητας, ο κύριος Αρούλου, να επαναβεβαιώσει την βάση διαπραγμάτευσης και να συνεχίσουμε από το σημείο που βρισκόμαστε με τον κύριο Ταλάτ.